Με 98 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον και 25 αποχή, οι εργαζόμενοι στις Κυπριακές Αερογραμμές ενέκριναν το απόγευμα κατά τη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο οίκημα της ΕΚ το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, το οποίο κατέληξε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Γραμματέας της ΙΝΙΚΑΣ ΕΚ, Αντρέας Πιερίδης, ανέφερε ότι όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης που καλύπτει 490 άτομα, θα πρέπει να το δηλώσουν εντός μίας εβδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι ανοίγεται ο δρόμος για πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και ταυτόχρονα ο δρόμος για την επιβίωση των Κυπριακών αερογραμμών. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΙΚ ΕΚΠΕΟ, Αντώνης Νεοφύτου, επισήμανε ότι το προσωπικό που θα παραμείνει αναμένει από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του κρατικού αερομεταφορέα. Για κάπου μια φορά καλέστηκαν να εγκρίνουν μια οδυνηρή συμφωνία με μοναδικό στόχο την επιβίωση των Κυπριακών αερογραμμών. Από την πολύωρη συνεδρία δεν έλειψαν εντάσεις και οι ανησυχίες των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα του Ταμείου Προνοίας, για τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταβάλει ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.